Καλημέρα στους ακροάτες σας. Εγώ να σας μεταφέρω το τι υπόθηκε και το τι υπόθηκε από πλευρά Δήμου κυρίως, με τον αντιπρόσωπό μας, τον Δήμαρχο, στην κυρία Γκάγκα για άλλη μια φορά. Γιατί ξέρετε ότι περίπου πριν ένα χρόνο είχε έρθει και πάνω κάτω τα ίδια είπαμε με κάποιες μικρές διαφορές. Λοιπόν, ο Δήμαρχος, όπως ξέρετε πολύ καλά, έθεσε κάποια θέματα, αυτά που μας απασχολούν όλους, το ότι δηλαδή θα πρέπει να δοθούν κίνητρα. Αυτό που μας προβληματίζει όλους είναι ότι ακόμα και γιατροί που είναι από εδώ, από την περιοχή και δεν χρειάζεται να επιβαρύνονται με επιπλέον κόστη διαμονής, δεν προτιμούν το νοσοκομείο. Φεύγουν. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι το θέμα που κάποιοι ας πούμε το κάνουν σημαία ότι μα είναι τα ενίκια ή δεν βρίσκουν σπίτι, αυτό προφανώς και δεν είναι το πρωτεύον ζήτημα στην παρούσα φάση, και το πώς θα έρθουν γιατροί στο νοσοκομείο. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα. Μάλιστα έθεσε και το θέμα το κτηριακό, το ότι θα πρέπει σωστά να γίνουν μελέτες προκειμένου να αναβαθμιστεί κτηριακά το νοσοκομείο. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ένα πακέτο. Για να έρθει ο γιατρός, όντως θα πρέπει να έχει κάποια κίνητρα. Το πρώτο κίνητρο λοιπόν που θα πρέπει να έχει, και εμείς πολλές λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε γιατί δεν είναι και η ειδικότητά μας τέτοια, είναι να έρθει σε ένα περιβάλλον αξιοπρεπές που δεν κινδυνεύει αυτός η υγεία του από την υπερκόπωση, και προφανώς δεν κινδυνεύει να βρεθεί εκτεθειμένος ή να βρεθεί σε ένα δικαστήριο, ας πούμε, λόγω του ότι καταλαβαίνετε, αναλαμβάνει ευθύνες πέρα από το πάρα πολύ που το πάτε εις βάθος, γιατί αυτό το λέμε τώρα πόσο καιρό εμείς εδώ δημοσιογραφικές διαπιστώσεις, και έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει ένας εσωτερικός ανταγωνισμός στο νοσοκομείο μέσα και άλλος ένας ανταγωνισμός απ' έξω σε σχέση με το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Καλά τα λέω, μέχρι εδώ. Πολύ καλά τα λέτε. Και οπότε ότι αυτό το περιβάλλον... Αυτό το λέτε εσείς. Το λέμε εμείς. Ναι. Σε αυτό πρέπει να δοθεί πρώτη. Πολύ σωστά. Να σας πω τώρα θα σας πω τι είπε λοιπόν ο Δήμαρχος και μετά θα σας πω και κάτι άλλο που υπόθηκε όσο αφορά τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Προφανώς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε, να πούμε ποιος γιατρός έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Το θέμα είναι ότι το νοσοκομείο δεν θα κλείσει, αλλά δεν θα λειτουργεί κιόλας. Αν δεν έχει γιατρούς, τι να τα κάνουμε τα ντουβάρια. Αυτό είναι το ζήτημα. Η υπουργός προφανώς ήξερε πολύ καλά την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο, τι τη μεταφέραμε κι εμείς στην πραγματικότητα, γιατί δεν κρύβεται κανείς πίσω από το δάχτυλό του. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Δήμαρχος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε σε επαφή και με τον γιατρό, τον κύριο Φυτρολάκη, ο οποίος ο άνθρωπος κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά θέλει να φύγει γιατί δεν μπορεί άλλο, προκειμένου να δοθεί λύση και σε αυτό. Μεταφέραμε λοιπόν αυτό τον προβληματισμό, ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, τα οποία κίνητρα θα πρέπει αυτοί να τα δώσουν. Εμείς από πλευράς μας αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το στηρίζουμε και θα το στηρίξουμε είναι να καλύψουμε, εάν βρεθεί κάποιος γιατρός να έρθει στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, το ενίκιο του. Και πώς θα το κάνουμε, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η Επιτροπή, ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου, που είχε συσταθεί στην προηγούμενη δημοτική περίοδο μετά από πρόταση δική μας, προκειμένου να τον χρηματοδοτήσουμε και να πληρώσει αυτά τα κόστη. Εάν δηλαδή αυτό είναι το βασικό θέμα για ένα γιατρό, είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε και να το καλύψουμε. Νομίζω ότι το πάτε καλά τώρα. Έτσι. Το μεταφέραμε. Ωραία. Μα αυτό είναι κάτι που οι υπουργός και οι αρμόδιοι σε αυτά τα θέματα το γνωρίζουν. Να είναι βέβαιος ένας γιατρός, όταν έρθει εδώ στην Ιεράπετρα, και η τοπική κοινωνία θα του φεθεί ανάλογα, και εμείς θα στηρίξουμε έμπραχτα το έργο που θα κάνει. Αυτό λοιπόν το μεταφέραμε. Επίσης ο Δήμαρχος είπε και την πρόταση ότι αφού υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, τουλάχιστον για την παθολογική κλινική, να εξετάσουμε το ζήτημα να έρθουν κάποιοι γιατροί, έστω στρατιωτικοί, για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην κλείσει, όπως όλοι γνωρίζουμε, η συγκεκριμένη κλινική. Αυτά μεταφέρθηκαν στην Υπουργό. Τι σας απάντησε και στους στρατιωτικούς, γιατί το έχετε ξαναβάλει ως θέμα και ως μαθητική αρχή. Θέμα. Δεν ήταν αρνητική σε τίποτα από όλα αυτά. Είπε όμως ότι θα πρέπει να το δει με το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λόγω του ότι δεν είναι δική της αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα, το ότι θα ανοίξουν θέσεις γιατρών, το είπε πάλι. Ανοίγουν προκηρύξεις. Το θέμα είναι ότι οι γιατροί δεν έρχονται. Έτσι, δηλαδή, πλέον έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Όχι ότι δεν ανοίγουν οι θέσεις. Όχι. Ότι δεν έρχονται ενδιαφερόμενοι και ότι φεύγουν και αυτοί που είναι. Ναι, αυτό. Είπαμε ο εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ γιατρών. Ναι, δηλαδή, και κακά τα ψέματα γίνεται. Ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο νοσοκομείο. Να σας πω κάτι. Δεν γίνεται αυτό είναι, δηλαδή... του νοσοκομείου να λέει δημόσια ότι εντάξει, δεν χρειαζόμαστε και τόσους παιδιάτρους, ας στηρίξουμε μία άλλη κλινική. Ναι.
Έτσι. Ή αν έχω να επιλέξω, γιατί να έχω την παιδιατρική. Και το είπε δημόσια. Να. Αυτά τα θέματα όμως, ξέρετε, πολύ καλά ακούγονται και οι γιατροί είναι μορφωμένοι άνθρωποι με ένα επίπεδο και θέλουν να δουλεύουν σε ένα χώρο που τους προσφέρει την ανάλογη ασφάλεια και τις ανάλογες αποδοχές. Μάλιστα. Και βέβαια ένας γιατρός πλέον έχει τις επιλογές να έχει την δυνατότητα να επιλέξει πού θα εργαστεί. Πολύ σωστά, γιατί έχει αλλάξει η νομοθεσία τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως, έτσι και μπορεί να πάει όπου θέλει. Και θα πρέπει, ακριβώς, και θα πρέπει σε αυτά τα νέα δεδομένα να προσαρμοστούμε. Ωραία. Όλοι. Ακόμα και άγωνο όπως τη Σιτία να γίνει, έτσι, το νοσοκομείο της Ιεράπετρας δεν έχει, από ό,τι κατάλαβα και από τις κουβέντες που κάναμε και εκεί απ' έξω στα πηγαδάκια, ότι δεν θα κερδίσουμε κάτι, και κάποιος να έρθει εδώ μια πενταετία όπως είναι, ας πούμε, στη Σιτία, η νομοθεσία του δίνει το δικαίωμα να φύγει και να πάει κάπου αλλού. Οπότε... Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα γνωρίζουν και να τα λύσουν εκείνοι. Εμείς κάνουμε το παραπάνω από τις αρμοδιότητές μας. Το παραπάνω προκειμένου να στηρίξουμε. Και σε καμία περίπτωση, μάλλον προφανώς και το αντιλαλήφθηκε και η υπουργός χτες, το θέμα του νοσοκομείου δεν είναι κομματικό. Αυτοί που περίμεναν έξω από το νοσοκομείο, ο αγανακτισμένος κόσμος της Ιεράπετρας, του Δήμου μας εδώ, προφανώς και δεν ψηφίζουν όλοι το αντίθετο κόμμα από αυτό που εκπροσωπεί η κυρία Γκάγκα. Είναι ένα θέμα που αφορά. Άρα, όλους μας. Επίσης, για το άλλο θέμα που ανέβηκαν ιδιαίτερα οι τόνοι, συγγνώμη, θα τελειώσω ιδιαίτερα οι τόνοι πάλι από πλευρά δημάρχου, είναι ότι μετά από σχεδόν 4 χρόνια δεν υπάρχει ακόμα εκπροσώπηση του νοσοκομείου της Ιεράπετρας στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του νομού. Είναι κάτι που το φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή. Παρόλο που σας υποσχέθηκε ότι θα λυθεί αμέσως. Ναι, βέβαια, αυτό που είπε τώρα. Αυτό όμως, κυρία Χατζημαρκάκη, θα πρέπει να το δείτε ως το αυτοδιοίκητο. Δεν θέλουμε, γιατί καταλαβαίνετε, είπαμε, υπάρχει ο ανταγωνισμός μεταξύ των νοσοκομείων. Έτσι, γι' αυτό και αρκετοί γιατροί μένουν μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Θυμάστε το περιβόητο 12 γιατροί στο Λασίθι, οι 11 στον Άγιο και κανένα στην Ιεράπετρα. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να επιδιώξετε το αυτοδιοίκητο του νοσοκομείου. Να έχει το δικό του προϋπολογισμό, τους δικούς του γιατρούς και μια παιδεία, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δηλαδή, εκεί μέσα τώρα... Εμένα η άποψή μου είναι ότι αν δεν υπάρχει αυτός ο εσωτερικός ανταγωνισμός, ναι, γιατί κακά τα ψέματα βλέπετε ότι στηρίζεται το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, ακόμα και από τον ίδιο τον διοικητή, όταν δηλαδή βάζει εντέλεση για να μετακινηθεί ένας γιατρός από την Ιεράπετρα στον Αγίου Νικολάου. Δεν κάνει όμως το αντίθετο. Αν δεν υπήρχε όλο αυτό, κανένα θέμα δεν θα είχαμε. Δεν ανταγωνιζόμαστε εμείς τον Άγιο Νικόλαο ούτε τη Σιτία. Το θέμα υγείας αφορά όλους. Και απλά διεκδικούμε το αυτονόητο. Μάλιστα. Με οποιαδήποτε μέσα. Θα πρέπει από τη διοίκηση του Αγίου Νικολάου και πάνω να δίνονται λύσεις. Πάντως, δεν γίνεται να περισσεύουν γιατροί κάπου και αλλού να μην υπάρχουν. Αυτό που βλέπουμε και καταλαβαίνουμε είναι ότι στις διαπιστώσεις, στις ορθές διαπιστώσεις, τις οποίες παραθέσατε στην αναπληρώτρια υπουργό, η απάντηση επί της ουσίας είναι διαπιστώσεις και από την ίδια των διαπιστώσεων αυτών, αλλά για άμεσες ή σύντομες λύσεις στα βασικά προβλήματα δεν δεσμεύτηκε κάπου, υποσχέθηκε χωρίς να δεσμευτεί για γρηγορέτερες λύσεις ή πήγε στο σιγά σιγά. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Όμως οι λύσεις θα πρέπει να είναι, όπως είπατε και εσείς, άμεσες. Δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα να έρθει παθολόγος με οποιοδήποτε τρόπο. Ας έρθει από τον Άγιο Νικόλαο, ας έρθει από το Παθμίο. Ωραία, τι σας είπε εσάς στη συζήτηση μεταξύ σας? Αυτό που είπε είναι ότι όλα αυτά τα θέματα που τέθηκαν όντως είναι πολύ σοβαρά και θα προσπαθήσει να βρει λύσεις με τον οποιοδήποτε τρόπο. Είτε μετακίνηση από κάποιο άλλο νοσοκομείο κεντρικό, είτε με τους στρατιωτικούς γιατρούς για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό το έχετε ξαναβάλει στο τραπέζι, δεν δόθηκε κάποια λύση με το στρατιωτικό γιατρό. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή τίποτα δεν έδωσε τίποτα. Θα δούμε, σιγά σιγά θα έρθουν οι γιατροί, μας είπε. Κοιτάξτε, δεν μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να έρθουν. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη, είναι τώρα πόσα χρόνια, έτσι, παθολογική τουλάχιστον. Δηλαδή... αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλάζουν οι διοικητές. Για να είμαστε δίκαιοι. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλάζουν οι διοικητές, αλλάζουν οι υπουργοί. Το πρόβλημα του νοσοκομείου είναι διαχρονικό. Να. Αυτή είναι η διαπίστωση δική μου. Και δεν θέλω να πω ότι κακώς ήρθε η υπουργός ή κακώς ήρθε ο πρώην υπουργός. Mm-hmm. Καλώς έρχονται όλοι αυτοί για να μεταφέρουν την αγανάκτηση στη δική μας και τα σοβαρά προβλήματα του νοσοκομείου. Κάθε επίσκεψη είναι ευπρόσδεκτη αρκεί να δοθεί λύση.
Να. Ναι, δόθηκε όμως και εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε μία παραπάνω πίεση και ότι και η ίδια έχει αντιληφθεί πλέον, γιατί εντάξει, γνωρίζει τα πράγματα, γνωρίζει το χώρο της υγείας πολύ καλά και το νοσοκομείο το γνωρίζει πιθαμή προς πιθαμή. Το έχει περπατήσει δύο φορές ολόκληρο. Αυτό που θέλω και εγώ να πιστεύω είναι ότι θα δοθούν κάποιες λύσεις και θα καταλάβει πόσο έντονο είναι το θέμα του νοσοκομείου της Ιεράπετρας. Ευχόμαστε και οι λύσεις αυτές ή οι επισκέψεις αυτές να μην είναι με προεκλογικού χαρακτήρα, γιατί δεν μπορούμε να τα αφαιρέσουμε. Ο ρόλος ο δικός μας είναι να μεταφέρουμε τη βοήθεια τη δική μας, της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου, στο να στηρίξει το νοσοκομείο ναι, με τα είναι. Μέσα που διαθέτουμε και να το επικοινωνήσουν οι Άκριβώς. ίδιοι στους γιατρούς. Ναι. Έτσι, που ενδεχομένως να σκέφτονται να είναι σε κάποιο δίλημα, να τους δοθεί ένα παραπάνω κίνητρο, ένας λόγος. Να έρθω. Σας λέω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μορφωμένοι άνθρωποι, ότι ό,τι θέλουν μια ποιότητα ζωής, ποιότητα εργασίας. Ναι, το περιβάλλον το δίνει. Το περιβάλλον, σαν πόλη, είμαστε πανεόμορφοι, έχουμε τις παραλίες μας. Έχουμε... Αρκεί να είναι και μέσα στο νοσοκομείο εντάξει, να μην υπάρχει, γιατί μπορεί να είναι μορφωμένοι, είναι εξειδικευμένοι, δεν σημαίνει ότι είναι και μορφωμένοι με την ευρύτερη έννοια. Εντάξει, όλοι οι γιατροί, χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον ή να έχω κάτι στο μυαλό μου, έτσι καταλαβαίνετε. Για την Ντόμη, που εκεί τώρα μπορεί να βοηθήσει και ο Δήμος, εκεί υπόθηκε κάτι. Να γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Στην παρούσα φάση είναι σημαντικό, αλλά δεν στηρίζει το νοσοκομείο. Οι τόμοι λειτουργούν όταν ήδη υπάρχουν γιατροί. Αυτή τη στιγμή για να λειτουργήσεις τόμοι θα πρέπει να έχεις παθολόγους. Εδώ παθολόγους δεν έχεις στο νοσοκομείο. Να. Ο Δήμος Ιεράπετρα σαν Δήμο, σαν δομή, δικαιούται να έχει, όχι πέρα από το γιατρό εργασίας, γιατρό για τις δομές του. Το ξέρετε ότι έχουν βγει προκηρύξεις πάρα πολλές φορές και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Να. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι οι γιατροί. Ας έρθουν οι γιατροί στο νοσοκομείο, να στηριχθεί το νοσοκομείο και στη συνέχεια, εάν έχουμε ένα στελεχωμένο νοσοκομείο που πραγματικά λειτουργεί, εδώ είμαστε να λειτουργήσουμε για την Ντόμη. Μην νομίζετε ότι ο Δήμος δεν θα βρει κτίριο, άλλωστε το έχουμε ξανακάνει, ή τέλος πάντων δεν θα στηρίξει τη συγκεκριμένη δομή. Άλλωστε στηρίζουμε τόσα πράγματα. Και το λέω και θα το ξαναπώ για να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι εμείς έχουμε βρει τον τρόπο να στηρίξουμε όποιον γιατρό έρθει και επιθυμεί να έρθει στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Δεν θα ζημιωθεί ο Δήμος Ιεράπετρας ούτε από 5 ούτε από 10.000 ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Είναι ξεκάθαρες, είναι ξεκάθαρες οι όλες τοποθετήσεις και, και με του Δήμου όμως και του λύση της δεν ευρέθη. Ναι, δηλαδή απλά, το πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Δυστυχώς από το. Διαπιστώσεις και ξανά διαπιστώσεις. Και ξανά διαπιστώσεις αυτό. Λύσεις δυστυχώς δεν έχει βρεθεί γιατί δεν είναι στο δικό μας χέρι. Οι λύσεις και αυτά θα πρέπει να τα δώσουν οι κυβερνώντες ή το Υπουργείο. Θα πρέπει να δώσει λύσεις σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Να. Το οποίο είναι και βαθύτερο, δεν είναι μόνο. Και βέβαια έτσι, και σε καμία έτσι. Περίπτωση δεν έχει χρώματα και κόμματα και το λέμε και το ξαναλέμε. Έχει και χρώματα και κόμματα. Έχει εδώ, διότι άλλη πολιτική. Κοιτάξτε, άλλος το ο ένας, άλλο η πολιτική. Να σας πω κάτι. Άλλος, εντάξει, άλλος ναι. έχει την ευθύνη, τη διοίκηση και τη λειτουργία του νοσοκομείου. Και άλλο το αν κάποιος άνθρωπος ο οποίος βγαίνει και διαδηλώνει ή φωνάζει για το αγαθό υγεία, ψηφίζει το τάδε κόμμα ή το άλλο. Όχι, δεν λέω για τον κόσμο. Το θέμα εννοώ υγείας, για τις πολιτικές και το κάθε, η κάθε εκάστοτε εξουσία πώς το βλέπει. Έτσι. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να πούμε ένας γιατρός να παίρνει 1.200 ευρώ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Όλοι, έτσι. Όλοι αντιλαμβάνεστε. Συνόμαστε. Ή ας πούμε πρέπει, αυτή η σύμπραξη πρέπει, δημοσίου και, ιδιωτικού τομέα επίσης τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Δηλαδή νομοποιεί το φακελάκι ουσιαστικά. Τέλος πάντων υπάρχουν μεγάλα ζητήματα που είναι από την κεντρική πολιτική σκηνή επιλογές έτσι και... Εντάξει, τι να πω τώρα. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θέλω να πούμε και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι είναι ότι το αγαθό υγεία είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σε κάθε Δήμο.
Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε, αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε. Τώρα, το αν ανοίξει και ένα ιδιωτικό διagnostικό κέντρο, προσωπικά εμένα, εάν έχω ένα νοσοκομείο. Άλλο αυτό. Να ανοίξει θέλω, μόνο του. Καθόλου δεν με, με απασχολεί. Ναι. Απλά να μην συμπράττει έτσι όπως συμπράττει και έτσι όπως τουλάχιστον διαφαίνεται ότι θα συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Χατζημαρκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για καλά, την ενημέρωση. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι τα επόμενα βήματα, αν θα υπάρξει κάποια συνέχεια στο θέμα από μεριάς Δήμου, γιατί μας είχε πει ο Δήμος. Ναι, δεσμεύτηκε. Να σας πω ότι δεσμεύτηκε ο κύριος Παπαβασιλείου ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενημερώσει για τις εξελίξεις και πρώτα το θέμα των διασυνδεόμενων, ας πούμε, που θεωρητικά έχει λυθεί. Έτσι μας είπαν, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει εκπροσώπηση. Ναι. Εμείς επιμένουμε στο αυτοδιοίκητο, κυρία Χατζημαρκάκη, και έτσι μπήκε ένα, μήπως μπήκε ένα τέλος μεταξύ των νοσοκομείων, τον ανταγωνισμό αυτό τον κακό, τον αθέμητο ανταγωνισμό του μεταξύ νοσοκομείων. Εγώ δεν διαφωνώ. Αυτοδιοίκητο θέλουμε τέλος, δεν νομίζω ότι... Γιατρούς θέλουμε, ναι, προσωπικό για να στελεχωθεί ναι, το νοσοκομείο. Ναι, το πρώτο. Και αλλά βέβαια έργα που θα μείνουν, έργα υποδομής, κτηριακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, γιατί όσο και αν σας φαίνεται δευτερεύον, είναι πολύ βασικό στο θέμα υγείας. Πάντως και τα δύο τα οποία να συζητάτε τώρα με την κυρία Τσαγκαράκη έχουν να κάνουν με το αυτοδιοίκητο. Γιατί άλλου τύπου η πίεση ενός αυτοδιοίκητου νοσοκομείου και άλλο ενός διασυνδεόμενου, το οποίο και δεν εκπροσωπείται. Γι' αυτό το αναφέρω. Χρόνια τώρα. Από την άλλη, αν λειτουργούν όλα σωστά, χωρίς ανταγωνισμό, θεωρώ ότι δεν είναι το αυτό είναι το ιδεατό. Αυτό είναι το ιδεατό, αλλά έχουμε αντιληφθεί ότι αυτό το ιδεατό κομμάτι δεν λειτουργεί αν δεν υπάρξει μια σταθερή και ένα σημείο αναφοράς που να μπορούν να συμβούν όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά με την κυρία Χατζημαρκάκη. Εισέπραξαν ό,τι είπε. Εισέπραξαν ακριβώς τα ίδια και στην κουβέντα η οποία υπήρξε εντός και σε αυτά τα οποία δηλωθήκαν και εκτός από την ίδια την Αναπληρωτή Υπουργό. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αυτά με τους ανταγωνισμούς των πόλεων, τους ανταγωνισμούς μεταξύ των γιατρών, την κακή έτσι, με συμπεριφορά μη ανθρώπινη ώρες-ώρες μεταξύ τους. Γιατί γίνεται και ένα καρακατσουλιό, έτσι μαθαίνουμε, και διαπιστωμένα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι του παρόντος. Το θέμα είναι ότι θέλουμε γιατρούς να έρθουν τώρα, έτσι, αλλά να τους καλοδεχτούν και αυτοί που είναι ήδη μέσα. Γιατροί και λοιπό προσωπικό. Έτσι, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Δεν είναι μόνο δηλαδή αυτό.